Τι συγκλονιστικό σεισμός ήταν αυτός, πόσοι άνθρωποι χάθηκαν στην Τουρκία, στη Συρία, να τους στείλουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας, απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, το λαό αυτό που βασανίζεται αυτές τις ώρες. Τα συλληπιτήρια μας, τις οικογένειες που έπεσαν στους ανθρώπους τους. Θεσσαλονικής και Θεσσαλονικές, τη μοίρα τους, από μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει όλα όσα ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε. Τα έχει κάνει όλα και τα έχει κάνει όλα αρνητικά. Μας άφησαν τότε μόνους και αβοήθητους στην περίοδο της πανδημίας. Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την πόλη, κρίνησαν τόσες απώλειες οι άνθρωποι μας και στην κυβέρνηση την Αθήνα δυστυχώς δεν άνοιξε ρουθούνι. Είδαμε επίσης να ξεριζώνεται η ιστορική μας μνήμη από το σταθμό Βενιζέλου. Και το μετρό ακόμη δεν είναι γνωστό στην Ευρώπη. Στερούν δηλαδή από την πόλη αυτό το σημαντικό για το μέλλον της ΕΕ. Είδαμε επίσης να υπονομεύουν, να συκοφαντούν το μεγάλο μας πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, να μπαίνουν μέσα να κουφούν τα παιδιά μας. Είδαμε επίσης λόγω των ενοχών τους, των πολιτικών τους, δηλίας τους, να μην βοηθούν τη Θεσσαλονίκη να αποκτήσει το ρόλο που της αξίζει, τη θέση που της αξίζει στα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και πόσα ακόμη όμως, τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο οποίος...